Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 818. Είναι από το βιβλίο Ιωνάς ο προφήτης, δεύτερο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Σελίδα 818, Ιωνάς ο προφήτης, β' κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σε μεταφωνής ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα ευχήθην, η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλην και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίον εγώ λαλώ προς σε. Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγαινε εις Νινεβήν κατά το λόγον του Κυρίου. Η δε Νινεβή το πόλης μεγάλης φόδρα ουδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μίας ημέρας και κήρυξε και είπεν «Έτη τεσσαράκοντα ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και νεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάστη με σάκων και κάθισεν επί σποδού και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψωσιν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της ίνιεν της σκερτσίν αυτών. Τις εξεύρει, αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θωμού αυτού και δεν απολεστόμεν. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τις οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει σε αυτούς και δεν έκαμεν αυτό. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε. Και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπεν «Ο Κύριε, δεν ούτω ούτως ο λόγος μου, ενώ έτη ήμινεν την πατρίδα μου, δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε, λάβε δε ο μέσου την ψυχήν μου άπε μου, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω, παρά να ζω». Και είπεν «Κύριος, είναι καλό να γανακτείς». Και εξήλθεν ο Ιωνάς από της πόλεως και κάθισεν κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν εις εαυτόν καλύβην και κάθετο υποκάτω αυτής εν τη σκιά έως σου ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλη. Και διέταξεν Κύριος ο Θεός κολοκύνθην και έκαμεν αναβεί επάνωθεν του Ιωνά δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού δια να ανακουφίσει αυτόν από τη θλίψεως αυτού. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύθην χαράν μεγάλη. Και διέταξεν ο Θεός κήρυκα ότε χάραξεν η αυγή της επαύριον και επάταξε την κολοκύθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Και εζήτησεν εν την ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπεν «Είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνά «Είναι καλό να αγανακτείς δια την κολοκύνθην». Και είπε «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποία δεν εκοπίασας, αλλά ουδέ έκαμα σε αυτή να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, εάν η υπάρχουση
ενή υπάρχουσι πλειότερη των 12 μοιριάδων ανθρώπων, ήτινες δε διακρίνωσιν τη δεξιά αυτών από τις αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά. Αμήν. Ο Ιωνάς είναι ένας προφήτης ιδιαίτερος, τον οποίον χρησιμοποίησε ο Θεός για το λαό Ισραήλ, όταν βασιλιάς του λαού Ισραήλ, των 10 φυλών του λαού Ισραήλ, ήταν ο Ιεροβοάμ, ο οποίος μεν έπραξε πονηρά, όμως ο Θεός ακούγοντας την προσευχή του Ιωνά και ο λαός ακούγοντας το κήρυγμα του Ιωνά, μετενόησε και ο Θεός έκανε έλεος και χάρη στο λαό αυτό μεγάλη. Ο Ιωνάς λοιπόν γνωρίζει πόσο πολύ αγαπάει ο Θεός τον λαό Ισραήλ και πόσο έτοιμος είναι ο Θεός να επιστρέψει, να μεταμεληθεί, να μετανοήσει για το κακό το οποίο έχει ετοιμάσει εξαιτίας των αμαρτιών του λαού. Όμως τώρα πρέπει να μάθει και κάτι περισσότερο. Πρέπει να μάθει κάτι που δύσκολα μαθαίνεται, δύσκολα κατανοείται και δύσκολα χωράει στις καρδιές των πιστών ανθρώπων του Θεού. Γι' αυτό κάποια στιγμή τον επισκέπτεται ο Θεός και του λέει: «Σε λίγο εγώ πρόκειται να καταστρέψω την Νινεβή. Γι' αυτό και εσύ πήγαινε εκεί και κήρυξε, κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής». Η Νινεβή ήταν η πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Η δε Ασσύριοι ήταν εκείνη την εποχή οι κύριοι εχθροί του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ. Πολύ σκληροί άνθρωποι, άγριοι άνθρωποι και πολλά κακά έκαναν και στο λαό του Θεού, στον Ισραήλ, και στους ανθρώπους και σε όποιους τύχαινε να πέσουν στα χέρια τους. Μιλάμε όμως για μεγάλη σκληρότητα και πολύ μεγάλα κακά, ώστε ο λαός Ισραήλ και ο βασιλιάς και ο Ιεροβοάμ και ο προφήτης ο Ιωνάς είχαν φόβο μεγάλο στην καρδιά τους από το κακό το οποίο γινόταν στο λαό Ισραήλ από τους Ασσυρίους. Ακόμη είχαν και φόβο μεγάλο στην καρδιά τους από τις απειλές των Ασσυρίων. Αυτό λοιπόν τώρα που έγινε με την επίσκεψη του Θεού στον Ιωνά, τον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Τον έφερε σε δύσκολη θέση γιατί σκέφτηκε ότι το κήρυγμά του έχει δύναμη, γιατί είναι δια Πνεύματος Αγίου, και η δύναμη του κηρύγματος του Ιωνά, της προφητείας και του κηρύγματος του Ιωνά, ήταν να συγκλονίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό ήταν δοσμένο από το Θεό σαν χάρισμα στον Ιωνά, να συγκλονίζει τις καρδιές των ανθρώπων ώστε οι άνθρωποι να επιστρέφουν, να μετανοούν και να σώζονται, όπως ακριβώς συνέβη και στο λαό Ισραήλ που ήταν σε αμαρτία, σε ανομία και σε παράβαση. Άρα λοιπόν κοίταξε το Θεό, αφενός μεν και τον διέκρινε ότι είναι αγαθός, είναι ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, μετανοών δια το κακό το οποίο σχεδιάζει. Κοίταξε τον εαυτό του, στον εαυτό του το χάρισμα του Θεού που έχει δει στη ζωή του τα αποτελέσματα και φοβήθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα με το κήρυγμά του οι Ασσύριοι να μετανοήσουν και υπάρχει πιθανότητα και ο Θεός που είναι ελεήμων να μεταμεληθεί για το κακό το οποίο άκουσε και χάρηκε ότι επρόκειτο να κάνει ο Θεός την Νινεβή. Και έτσι τώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, αμηχανία, γιατί δεν έχει καταλάβει και ο Θεός αυτόν διάλεξε για να καταλάβει ότι ο Θεός δεν περιορίζεται η αγάπη του Θεού μόνο στο λαό του Θεού, αλλά σε όλους τους ανθρώπους
που με το λόγο του Θεού πιστεύουν, μετανοούν και εξητούν τον Κύριο. Ο Ιωνάς είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να γνωρίσει ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ δεν περιορίζεται μόνο στον Ιακώβ, αλλά είναι Θεός των εθνών, είναι Θεός όλων των ανθρώπων και θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, ακόμη, και εδώ είναι το πιο δύσκολο, και των εχθρών του Ιωνά και του Ισραήλ. Γι' αυτό και αυτή τη σκέψη, αυτή τη βεβαιότητα, αυτή τη γνώση δεν μπορεί να την ξεπεράσει, δεν μπορεί να ξεπεράσει δηλαδή το ότι ο Θεός αγαπάει τους Ασσυρίους, οι οποίοι μισούν τον Ισραήλ. Δεν μπορεί να χωρέσει στην καρδιά του το γεγονός ότι ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τους Νινεβίτες, ώστε στέλνει ό,τι το καλύτερο έχει τον Ιωνά, γιατί θέλει τόσο πολύ να τους σώσει. Και αυτό δεν χωράει στην καρδιά του. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει στην καρδιά μας ότι ο Θεός αγαπάει τους εχθρούς μας. Ίσα ίσα εμείς λέμε πολλές φορές, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος μας εχθρεύεται είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Όμως πρέπει να μάθουμε κιόλας ότι αυτούς που δεν μας αγαπάνε, αυτούς που μας μισούνε, αυτούς που μας κατατρέχουνε, αυτούς που μας αδικούνε και μας βλάπτουνε, ο Θεός τους αγαπάει τόσο πολύ όσο και εμάς. Δύσκολο μάθημα, αδελφοί. Αλλά ο Ιωνάς πρέπει να το μάθει και εμείς πρέπει να το μάθουμε. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα η ιστορία του Ιωνά, ο οποίος φεύγει για Θαρσής, 3.000 χιλιόμετρα μακριά, στη νότιο Ισπανία, θεωρείται ότι είναι αυτή η πόλη, με πλοίο, όμως ο Θεός θα τον επιστρέψει πίσω, θέλει, δεν θέλει. Και αυτό είναι το μήνυμα. Ο Θεός θα κάνει το θέλημά Του στη ζωή σου, θέλεις, δεν θέλεις. Θα το κάνει και όσο πιο πολύ αντιστεκόμαστε, έχοντας τα δικά μας επιχειρήματα, τόσο πιο πολύ θα ταλαιπωρηθούμε. Και όσο πιο εύκολα και γρήγορα υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, παραβλέποντας τα δικά μας επιχειρήματα, δηλαδή απαρνούμενοι τον εαυτό μας, τόσο πιο γρήγορα ο Θεός θα μας ευλογήσει, κάνοντας το έργο Του. Διαγραφή των επιχειρημάτων μας. Από μάκρυνσης από τη λογική μας. Εξάρτησης από το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Για να είναι η ζωή μας πάντοτε στην παρουσία του Θεού ευλογημένη, αγία και καρποφόρα. Γιατί αν ακολουθήσουμε τα επιχειρήματά μας, τότε εκείνο που μένει είναι το πνίξιμο. Εάν όμως και εν τέλει μετανοήσουμε, τότε εκείνο που μένει είναι ξανά από την αρχή ο Θεός να εργαστεί αυτό το οποίο είχε αποφασίσει. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Όπου και αν έχουμε βρεθεί, εάν έχουμε βρεθεί με βάση τη λογική μας, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό. Γιατί μπροστά υπάρχει τρικυμία μεγάλη, τρικυμία πνιγμού, τρικυμία καταστροφής. Γι' αυτό και ο άνεμος ξεσηκώθηκε, το πλοίο βούλιαζε, τα έθνη προσευχήθηκαν στους θεούς τους, κατάλαβαν ότι είναι οργή Θεού, γιατί δεν ήταν δικαιολογημένη αυτή η τρικυμία η μεγάλη. Ήταν έξω από την εμπειρία τους και από τη λογική τους σαν καπεταναίοι που ήσαν. Έβαλαν κλήρο, ο κλήρος προφανώς έπεσε στον Ιωνά, τον λυπήθηκαν, τον σπλαχνίστηκαν,
όταν ο ίδιος είπε «ρίξτε με στη θάλασσα να γλιτώσετε», εν τέλει τον έριξαν και ο Θεός ήταν εκεί, γιατί τον αγαπάει τον Ιωνά. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, τη στιγμή που ο Ιωνάς βρισκόταν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα μόνος του, να κολυμπάει απελπισμένα πλησίον της απώλειας. Αυτή είναι η συνέπεια της λογικής μας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Θεός έστειλε ένα κήτος μεγάλο, τον κατάπιε και έμεινε εκεί 3 μέρες και 3 νύχτες. Αλλά εκεί έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Πρώτον τον ευχαρίστησε για τη σωτηρία του εκείνη τη στιγμή. Δεύτερον μετανόησε και ζήτησε από το Θεό έλεος μέσα σε αυτή την τραγική στιγμή. Και τέλος υποσχέθηκε αφιέρωση λέγοντας «εγώ θα θυσιάσω προς έβετα φωνής ενέσεως και θα αποδώσω όσα ευχήθηκα». Αλλαγή πορείας. «Εγώ θα σε δοξάσω και θα κάνω ό,τι μου είπες». Και όταν ομολόγησε ότι η σωτηρία είναι παρακυρίου, τότε ο Θεός έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα και το εξέμεσε το κήτος τον Ιωνά, και ο Ιωνάς βρέθηκε πάλι ασφαλής στη στεριά, έχοντας ζήσει ένα τραγικό διάλειμμα φοβερής δοκιμασίας. Και ξανά από την αρχή ο Θεός. Ιωνά, πήγαινε στην Νινεβή, τα ίδια. Κήρυξε ότι σε λίγο εγώ καταστρέφω την Νινεβή. Ο Ιωνάς πήγε, γιατί είχε αλλάξει γνώμη, αλλά δεν είχε αλλάξει λογική. Πήγε με περιέργεια, με ελπίδα να δει ο Θεός τι θα κάνει. Μην τυχόν και δεν μετανοήσουν, μην τυχόν και δεν μεταμεληθεί ο Θεός. Αλλά έγινε αυτό που φοβότανε. Στο κήρυγμά του, το κήρυγμά του έφερε σε κατάνοιξη τις καρδιές όλων των Νεβητών, μα όλων και του βασιλέα και των μεγιστάνων. Ομόφωνα μετενόησαν, ταπεινώθηκαν, ομόφωνα εξεζήτησαν τον Κύριο και άμεσα ο Κύριος μετεμελήθη για το κακό που έκανε. Έγινε τελικά αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός έσωσε την Νινεβή. Αλλά η διαπραγμάτευση του Θεού με τον Ιωνά δεν τελείωσε. Γιατί ο Ιωνάς έκανε μεν το θέλημά του, αλλά δεν άλλαξε η λογική του, και είναι απαραίτητο να αλλάξει η λογική του, γιατί αν δεν αλλάξει δεν σώζεται στην αιώνια ζωή. Έκανε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν εξασφάλισε τη σωτηρία του. Σώθηκε η Νινεβή, αλλά δεν σώθηκε ακόμη αυτός. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος του Θεού με τόσο μεγάλα χαρίσματα και τόση παρουσία Θεού. Γι' αυτό κάθισα από μακριά με την ελπίδα ότι ο Θεός δεν θα κάνει τελικά αυτό που φοβότανε, τη σωτηρία της Νινεβή. Ο Θεός όμως ήταν δίπλα του, ο Ιωνάς αγανάκτησε και τώρα έφτασε το κρίσιμο σημείο. Να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού για το οποίο ο Ιωνάς απολύτως διαφωνεί. Φοβερό δεν είναι? Να αποδεχτώ, να συμφωνήσω με αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά όμως διαφωνώ. Όλα τα ζώα ο Θεός τα πείθει. Τους ανθρώπους δεν μπορεί. Με εκείνους δε που δυσκολεύεται πάρα πολύ είναι με τα παιδιά του και με τους δούλους του και τις δούλες του, οι οποίοι επειδή είναι φτιαγμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και επειδή έχουν πνεύμα και σοφία, δεν ησυχάζει η καρδιά τους, αγανακτεί η καρδιά τους,
θυμώνει η καρδιά τους όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι και αυτοί δεν συμφωνούν. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Φοβερό πρόβλημα. Δεν πείθεται η καρδιά μου να υποταχθώ στο θέλημά του, γιατί το δικό μου θέλημα είναι τελείως διαφορετικό. Και μπορεί να τα βάζω και με το Θεό, και μπορεί να τα βάζω και με τους ανθρώπους, και μπορεί να τα βάζω με όλους, αλλά ποτέ με τον εαυτό μου. Και ο Θεός θέλει να με πείσει, γιατί κινδυνεύει η ψυχή του Ιωνά. Στο έργο Ιωνάς φάνηκε άξιος του Κυρίου. Στη σωτηρία του Ιωνάς δεν βλέπουμε τελικά αν εν τέλει μετενόησε και επέστρεψε στο Θεό. Φοβερό είναι. Δεν μας βεβαιώνει ο Θεός ότι ο Ιωνάς τελικά είναι με τον Κύριο. Εγώ το πιστεύω βέβαια. Αλλά εδώ δεν το βεβαιώνει ο Θεός. Δεν πείθεται. Οι Νινεβίτες επίστησαν, ο δούλος του Θεού δεν πείθεται. Τι τυφλός, λέει ο Θεός, παρά ο δούλος μου. Τι σκοφός, παρά ο μηνυτής τον οποίον εγώ απέστειλα. Γιατί είναι τυφλός στο να βλέπει την αγάπη του Θεού, κουφός στο να ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί είναι ισχυρός στο θέλει και στο ενεργεί το ειδικό του, ενώ ο Θεός μας βεβαιώνει ότι αυτός είναι που ενεργεί μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί. Σκληροτράχυλος άνθρωπος ο δούλος του Θεού όταν έχει άποψη. Σκληροτράχυλος άνθρωπος ο δούλος και οι δούλοι του Θεού όταν αγανακτούνε, όταν θυμώνουνε. Σκληροτράχυλος είσαι όταν βλέπεις την καρδιά σου φουσκωμένη, αγριεμένη, θυμωμένη, και η πλησίον είναι ο Θεός να μας φυλάει η απώλεια. Γιατί μπορεί το έργο σου και με το έργο σου ο Θεός να δοξάζεται, αλλά είναι δύσκολο με την καρδιά σου και τη λογική σου πραγματικά να υποτάσσεσαι στο Θεό. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 205. Ύμνος 205.